σε κινητοποίηση με τα τρακτέρ έξω από την πύλη του εργοστασίου της ΕΛΒΑΚ την Τετάρτη 14 Ιουλίου, αποφάσισαν να προχωρήσουν η παραγωγή ροδακίνων και αχλαδιών, μέλη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας, των Αγροτικών Συλλόγων και Συνεταιρισμών Τυρνάβου, μετά τη συγκέντρωση που πραγματοποίησαν το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία του Αμπελώνα. Για την καλύτερη οργάνωση της κινητοποίησης αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί και μια οργανωτική σύσκεψη στην οποία καλούνται όλοι οι παραγωγοί και όλοι οι φορείς την Παρασκευή 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Παλιό Δημαρχείο Αμπελώνα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο χώρο όπου διοργανώνεται η Γενική Έκθεση της Λαμίας θα πραγματοποιήσουν οι κτηνοτρόφοι την Τετάρτη 7 Ιουλίου στις 11 το πρωί. Μετά τη συγκέντρωση θα κατευθυνθούν προς το εκεί πολιτικό γραφείο της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατερίνας Μπατζελή, έξω από το οποίο θα συγκεντρωθούν ξανά. Απόλυτη ισορροπία παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης στο βαμβάκι προβλέπει η Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος, διατηρώντας τα αποθέματα στα ίδια χαμηλά επίπεδα, γεγονός που ευνοεί τη διατήρηση των τιμών στα υψηλά επίπεδα των 80 σέντς ανά λίμπρα. Ως αποτέλεσμα της συνεχούς μείωσης της παγκόσμιας παραγωγής βαμβακιού, τα τελικά αποθέματα της περίοδου 2009-2010 εκτιμάται ότι θα φτάσουν στους 9,6 εκατομμύρια τόνους, μειωμένα σε ποσοστό 21% σε σύγκριση με την προηγούμενη εμπορική περίοδο. Σε ανοιχτή διαβούλευση βρίσκεται από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου μέχρι τις 12 του μήνα το νέο σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το προτινόμενο νομοσχέδιο στοχεύει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου προστασίας της βιοποικιλότητας και στην απλοποίηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού προστατευόμενων περιοχών, στον εξυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας και την εναρμόνισή της με την αντίστοιχη κοινοτική. Ολόκληρο το σχέδιο νόμου στο agronews.gr.